όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη, η πολυδιάστατη απειλή της νόσου Αλτσχάιμερ στον 21ο αιώνα. Αυτός ήταν ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάστηκε χτες το απόγευμα στο Πάρκο Λιθαρίτσια, με πλήθος ομιλητών να συμμετάσχουν στην παρουσίαση. Σε μια χώρα, σαν τη δική μας που παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τέτοιες πολυεπίπεδες επιστημονικές μελέτες, όπως είναι αυτό το βιβλίο, έρχονται να καλύψουν το υπάρχον κενό πληροφόρησης. Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι βρισκόμαστε ερευνητικά σε ένα κρίσιμο μετέχμιο για την νόσο Αλτσχάιμερ. Την ίδια στιγμή, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα καταγράφεται ένα νέο περιστατικό, ενώ με βάση τους υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιμένουμε υπερτριπλασιασμό έως το 2050. Το βιβλίο «Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη» αποτελεί ένα πολυσυλλεκτικό τόμο στον οποίο συμμετέχουν διάφοροι επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό, Έλληνες, και μιλάει για το νόσο Αλτσχάιμερ, τι είναι, πώς μπορώ να προστατευτώ, πού πρέπει να πάω για να βοηθήσω τον άνθρωπό μου ή να βοηθώ ίδιος, σε ποιες δομές, όπως και εδώ στα Γιάννενα έχετε το κέντρο Αλτσχάιμερ από την εταιρεία ΕΨΕΠ, πού πρέπει να πάω για να βοηθώ και πώς μπορώ, αν θέλετε, να αποφύγω την νόσο Αλτσχάιμερ. Από την άλλη, έχει, αν θέλετε, κομμάτια που αφορούν χρηστικές πληροφορίες για το φροντιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος φροντίζει σε καθημερινότητα για 24 ώρες έναν ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά καθώς επίσης έχει και κομμάτια που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με τη βιοειθική πλευρά του όλου θέματος. Έχουμε τη χαρά να μας γράφει ένα κεφάλαιο ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής, που είναι και πρόεδρος της εταιρείας της Επιστημονικής Επιτροπής Βιοειθικής της Εκκλησίας μας, καθώς επίσης και έχει να κάνει και με κομμάτια που αναφέρονται στην στρατηγική της πολιτείας, του κράτους μας, για το πώς πρέπει να βοηθήσουμε τις δομές της υπάρχουσες, αλλά και τη βασική και κλινική έρευνα, προκειμένου να βρεθεί μια θεραπεία για την νόσο Αλτσχάιμερ. Όπως σας γνωρίζετε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιμένει υπερτριπλασιασμό των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ μέχρι το 2050, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία μας και οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση να προετοιμαστούμε. Έτσι και το βιβλίο και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης φιλοδοξούν με αυτό το πολυσυλλεκτικό τόμο να ανοίξουν μια ευρύτερη κουβέντα γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ και το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και να βοηθήσουμε, αν θέλετε, τους ασθενείς που διαρκώς αυξάνουν και στη χώρα μας. Με δυσίωνες δυστυχώς προβλέψεις για το μέλλον. Είναι τόσο σημαντική τόσο για τους ανθρώπους που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο, όσο και για τους φροντιστές τους. Οι φροντιστές επίσης αντιμετωπίζουν με πολλή δυσκολία, γιατί ίσως δεν έχουν τη γνώση, δεν έχουν τη στήριξη, δεν έχουν την τεχνογνωσία να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας τα επιστημονικά δεδομένα με τρόπο απλό, έτσι όπως παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με την νόσο Αλτσχάιμερ, τόσο με το επιστημονικό, με την επιστημονική προσέγγιση, όσο και με την κοινωνική διάσταση, την προσέγγιση και την ενημέρωση σχετικά με τους φροντιστές. Είναι ένα βιβλίο που καλύπτει σφαιρικά την νόσο Αλτσχάιμερ. Σύντομο, περιεκτικό, απλό, οπότε ο καθένας μπορεί να πάρει από αυτό ό,τι χρειάζεται, είτε είναι άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την άνοια, είτε είναι φροντιστής, είτε άνθρωπος που σκέφτεται ότι μπορεί να έχει άνοια. Και βέβαια και οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες. Οπότε ήταν για μας πολύ θετικό το όταν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης μας ζήτησαν να σκεφτούμε την πιθανότητα να το συνδιοργανώσουμε αυτή την πρόθεση αυτού του βιβλίου.